Σήμερα το πρωί, σήμερα, μάλλον εχθές, μου στέλνουν email από όλον τον κόσμο. Άλλοι έχουν αρρώστους, θέλουν προσευχή παρακλήσεις, άλλοι έχουν προβλήματα να χωρίσουν, άλλοι δαιμονιστικά θέλουν ευχές εξορκιστικές. Λοιπόν, άλλοι θέλουν να τους πούμε πού να πάνε να ξομολογηθούν. Λοιπόν, έως πάντων, ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Βλέπω και εγώ το email, λέει «A short thank you message from a Turkish Orthodox Christian». Κύριε, λέω, πιάσαμε μας οι Τούρκοι. Τι γίνεται τώρα. Σε γράφει μου το εξής. Ακούτε το μέλλον μας ποιον είναι. Τις ευλογίες σας, σεβασμιότατε. Είμαι ο Ανδρέας, άλλον όνομα λέει, χριστιανικό. Τούρκος, ορθόδοξος, χριστιανός. Βαπτίστηκα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω για όλες τις ομιλίες που κάνατε και τις εμπειρίες των Αγίων που μοιραστήκατε μαζί μας. Παρακολουθούσα τις ομιλίες σας όσο περισσότερο μπορούσα, επειδή τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά. Δεν μπορούσα να τις καταλάβω στην πρωτότυπη γλώσσα εκείνη την εποχή. Οπότε παρακολουθούσα μόνον εκείνες με υπότιτλους. Ήταν μια μεγάλη πηγή εκπαίδευσης και παρηγοριάς για μένα καθ' όλη τη διάρκεια της κατήχησής μου, αλλά και μετά από αυτή. Συγκινήθηκα όταν είπατε στην πρόσφατη συνέντευξή σας ότι ένας Τούρκος, ορθόδοξος χριστιανός, είναι αδελφός σας. Ήταν τότε που έδωσα στους Ρώσους μια συνέντευξη και μερικοί δικοί μας εγεμόσαν τα κανάλια, τα δημοσιογράφοι. Ο Μόρφου είπε ότι προσεύχεται για τον Πούτιν. Λέτσι κατά καμιά αμαρτία. Και γιατί να προσεύχεται. Και είπα και εγώ, μα δεν μόνο, και όχι μόνο ένας Ρώσος φτάνει να είναι βαφτισμένος, μυρωμένος, ορθόδοξος, είναι αδελφός μου, αλλά και ένας Τούρκος ακόμα, που εθνικά είναι εχθρός μου. Αλλά πνευματικά, αν είναι βαφτισμένος και μυρωμένος, είναι αδελφός μου, αφού ευχήκαμε από την ίδια κολυμφήτρα. Λοιπόν, και είπα τότε, ένας Τούρκος ορθόδοξος χριστιανός είναι αδελφός μου. Που να ξέρα εγώ ότι όταν είπα τον λόγο των ωραίων συνευρίχου, θα έφτανε εις την Άγκυρα. Θα τον έβλεπε ο σημερινός Ανδρέας και θα μου έστελνε αυτόν το γράμμα. Συγκινήθηκα όταν είπατε στην πρόσφατη συνέντευξή σας ότι ένας Τούρκος ορθόδοξος χριστιανός είναι αδελφός σας. Ήθελα να σας στείλω ένα μήνυμα πριν από αυτόν, αλλά ποτέ δεν πρόλαβα να το κάνω. Λοιπόν, αυτός ο αδελφός ήθελε να στείλει αυτόν το μήνυμα. Ελπίζω να σας συναντήσω από κοντά μια μέρα και ίσως το κάνουμε. Σκοπεύω να πάω στο Άγιον Όρος φέτος για να γίνω μοναχός. Πήγα στο Άγιον Όρος πέρσι και έμεινα εκεί για 2 εβδομάδες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μας τους Τούρκους ορθόδοξους χριστιανούς. Παρά το πόσο λίγοι είμαστε και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όσοι από μας αγωνιζόμαστε, ακόμα κρατιόμαστε. Σας ευχαριστούμε που μας αναφέρατε στη συνέντευξή σας. Ο Θεός να χαρίσει σε περισσότερους Τούρκους, ορθόδοξους χριστιανούς, να βρουν τον Χριστόν
και να βρουν τη σωτηρία. Σας ευχαριστώ και ο Θεός να σας βοηθήσει στις προσπάθειές σας. Ιστερόγραφον, επισυνάπτω το πιστοποιητικό βάπτισής μου παρακάτω. Και μου έστειλε ακόμα και το πιστοποιητικό ότι δεν είναι απλά ένα γράμμα, αλλά έχω και απόδειξη ότι είμαι χριστιανός. Αυτοί οι άνθρωποι για να βαφτιστούν στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, θα πρέπει το Πατριαρχείο να έδωκε εντολή και πολύ σοφά έπραξε. Πριν να βαφτιστούν, να πάνε στο Δημαρχείο τους, να δηλώσουν ότι θα πάψω να είμαι μουσουλμάνος και θέλω να γίνω χριστιανός ορθόδοξος και αναλαμβάνω την ευθύνη μου προσωπικά. Έτσι, μου είπε ένας άλλος, ο Σουλεϊμάν, που ήρθε από την Ατάλια και με είδε, μόλις γίνει κάτι με φανατικούς Ισλαμιστές, ξέρουν μας, δαλή μου, και πόσοι είμαστε και ποιοι είμαστε και πού μένουμε. Τους πρώτους που θα σκοτώσουν είναι εμάς, μου λέει. Του λέω, τι σκέφτεσαι, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά? Έχω, μου λέει, αλλά το είπαμε με τη γυναίκα μου και τι είπετε? Είπαμε, τι μεγάλη τιμή να μας εισφάξουν για τον Χριστό και να είμαστε μαζί με τον Άγιο Γιώργη. Wow. Μάλιστα. Ακούστε τα αυτά για να μετρήσουμε εμείς η ορθόδοξη του ψηθιού και του λαθιού. Καταλάβατε? Εάν αξίζει τον κόπο να φάμε και πότε να φάμε, πάνω απ' όλα είναι αυτός ο πόθος. Ο πόθος. Η πίστη και ο πόθος. Πότε, Χριστέ μου, να ενωθώ μαζί σου? Πότε, Χριστέ μου, να κερδίσω την αιώνια ζωή? Πότε, Χριστέ μου, να έχω άφεση αμαρτιών χωρίς ενοχές? Όταν αυτό το έχουμε, είτε Τούρκος, είτε Έλληνας, είτε Πέρσης, είτε Γερμανός, έχουμε αιώνια ζωή. Έχουμε Χριστόν, έχουμε μέλλον. Και πώς το λέει, και πώς το λέει, το πιστεύω, και ζωή του μέλλον, και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το εύχομαι σε εσάς, να το εύχεστε κι εσείς για μας.